Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του μακελάρι που σκόρπισε τον θάνατο παραμονή πρωτοχρονιά στο κλαμπ Ρέινα στην Κωνσταντινούπολη. Οι τουρκικές αρχές έχουν συλλάβει περισσότερα από 10 άτομα, ο δράστης ωστόσο παραμένει ασύλληπτος. Ο Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας με Τσαβούσογλου δήλωσε πως είναι γνωστή η ταυτότητα του μακελάρι, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες. Μέσω Twitter, όπως το συνηθίζει άλλωστε, εξαπέλυσε επιθέσεις ο Ντόναλτ Τραμπ. Αυτή τη φορά στόχος ήταν οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ενημέρωση του Προέδρου από τις μυστικές υπηρεσίες για τους ισχυρισμούς περί της παρεμβολής της Ρωσίας στις Αμερικανικές εκλογές πήρε αναβολή η ενημέρωση για το δίθεν ρωσικό hacking αναβάλλεται για την Παρασκευή. Ίσως χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να συγκεντρωθούν πιστικά στοιχεία. Πολύ παράξενο. Αυτό ήταν και το μήνυμα του Τραμπ στο Twitter. Ο Μεγιστάνας έχει εκφράσει αμφιβολίες για το πόρισμα των μυστικών υπηρεσιών, ότι η Ρωσία δηλαδή παραβίασε υπολογιστές του Δημοκρατικού Κόμματος, αφήνοντας να διαρρεύσουν κρίσιμες πληροφορίες, γεγονός που συνέβαλε στη νίκη του Τραμπ. Μητέρα στα 50 της χρόνια, η Τζάνετ Τζάκσον. Η γνωστή τραγουδίστρια έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι με φυσιολογικό τοκετό. Ο μικρό θα ονομαστεί Ίσα και είναι ο καρπό του γάμου τη Τζάνετ με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Ουισά Μαλμάνα.